τίτλος «Η τριακονταετής γενοκτονία». Υπότιτλος «Ο αφανισμός των χριστιανικών μειονοτήτων της Τουρκίας 1894-1924». Συγγραφής «Η Ισραηλινή Μπέλη Μόρις εν Τρόζεδη». Ο τίτλος «Η τριακονταετής γενοκτονία» και ο υπότιτλος «Ο αφανισμός των χριστιανικών μειονοτήτων της Τουρκίας 1894-1924» του αποκαλυπτικού και άκρως εμπεριστατωμένου βιβλίου που υπογράφουν την Μπέλη Μόρις εν Τρόζεδη και κυκλοφόρησε πρόσφατα στα ελληνικά σε μετάφραση του Μενέλαου Αστερίου, είναι δηλωτικός του συγκλονιστικού θέματος του πραγματεύου. Η προσεκτική αποτύπωση και παρουσίαση των συνταρακτικών γεγονότων, η αναλυτική διερεύνηση των παραμέτρων που συνδέονται με τις ανθρώπινες πράξεις εκείνης της περίοδου και η έντεχνη παράθεση διαπιστώσεων δεν αφήνουν ασυγκίνητο ή αδιάφορο κανένα ανακρόσμα. Γράφουν οι ανωτέρω ιστορικοί. Από το 1894 έως το 1924 τρία κύματα βίας σάρωσαν την Ανατολία με στόχο τις περιοχές όπου διέμεναν χριστιανικές μειονότητες, οι οποίες αποτελούσαν ως τότε το 20% του πληθυσμού. Το 1924 οι Αρμένοι, οι Ασσύριοι και οι Έλληνες είχαν μειωθεί στο 2%. Οι περισσότεροι ιστορικοί, σημειώνουν με συνήθεια οι δύο συγγραφείς, έχουν πραγματευτεί αυτά τα τρία κύματα βίας ως ξεχωριστά και μεμονωμένα. Ενώ οι διαδοχικές τουρκικές κυβερνήσεις τα παρουσιάζουν ως μια αλληλουχία αρχικών συμβάντων. Η τριακονταετής γενοκτονία είναι το πρώτο έργο που δείχνει ότι στην πραγματικότητα αυτά τα τρία κύματα ήταν μια ενιαία, συνεχής και συνειδητή προσπάθεια να εξοδοθεί ο χριστιανικός πληθυσμός της Ανατολίας. Ως τρία κύματα βίας, οι συγγραφείς χαρακτηρίζουν τις σφαγές των Αρμενίων μεταξύ 1894 και 1896, την αρμενική γενοκτονία το 1915-1916, τις διώξεις κατά των Ελλήνων κυρίως μεταξύ 1919 και 1924. Πρόκειται όμως για τις κορυφώσεις μιας διαδικασίας, η οποία σε χαμηλή ένταση δεν διακόπηκε οριστικά. Το 1914, για παράδειγμα, περισσότεροι από 100.000 Έλληνες εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις παράκτιες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έπειτα από μια εκστρατεία βίαιων επιθέσεων εναντίον τους, με στόχο να εγκατασταθούν στις περιουσίες τους μουσουλμάνοι πρόσφυγες των Βαλκανικών πολέμων. Στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, άλλοι 550.000 εκτακτήστηκαν στην ενδοχώρα, με τα θύματα να καταμετρώνται σε δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες. Μεταξύ 1914 και 1919 δολοφονήθηκαν περίπου 250.000 Ασσύριοι, ενώ άλλοι πρόθεση εκδιώχθηκαν. Οι τρεις μείζονες περιπτώσεις γενοκτονίας που προτάσσονται στο βιβλίο εξελίχθηκαν σε μικρότερο χρονικό διάστημα, αφορούσαν μεγαλύτερους βαθμούς ατόμων και ευρύτερες γεωγραφικές περιφέρειες, αλλά δεν αποτελούσαν μεμονωμένες εκρήξεις. Το έργο των Μπέλης Μόρις και Τρόζεδη, καθώς μελετούσε έρευνα σε οθωμανικά και δυτικά αρχεία, δεν εστιάζει την δική εξιστόρηση μόνο στην μεταχώρηση των συμβάτων γυριωδίας που σημειώθηκαν την δραματική για τόσες πολλές ψυχές εκείνη την περίοδο. Υπερβαίνοντας την οδύνη που αναπόδειται εξ αρχείου όλα αυτά, οι συγγραφείς μέσα από τις σελίδες του σημαντικού βιβλίου τους μας προτρέπουν να στοχαστούμε σχετικά με την ομιλία και ιδίως με ό,τι συνιστά της γενοκτονίας. Άλλωστε, ο Χίτλερ και οι Ναζί πήραν μαθήματα από αυτήν την γενοκτονία και
Και είτε είπε ο Χίτλερ ποιος θυμάται τους Αρμένιους, είτε όχι, η απάντηση είναι πλέον ξεκάθαρη. Όλοι. Όλοι θυμούνται. Και πρέπει να εξακολουθήσουν να θυμούνται τους Αρμένιους, τους Έλληνες και τους Ασσύριους, τους χριστιανικούς δηλαδή πληθυσμούς που έγιναν τα θύματα της 300ετούς γενοκτονίας. Το βιβλίο αφρώνεται σε τρία μέρη. Στο τρίτο μέρος γίνεται ειδική διεξοδική μία σε όσα αφορούν στον εκτομισμό και την εξόντωση των Ελλήνων. Στις 100 σελίδες του λόγου κεφαλαίου, οι συγγραφείς αποτυπώνουν με ακρίβεια τα συμβάντα που επιβεβαιώνουν αβίαστα ότι ήταν γενοκτονία που ξέρει όμως των Ελλήνων πόρτου και της δικάς της σχέσης. Μας παραδίδουν μεταξύ άλλων. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες εξοντώθηκαν όταν οι Τούρκοι σφαγίασαν συστηματικά άνθρωποι στρατεύσιμης ηλικίας και εκτόπισαν χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά στο εσωτερικό της Ανατολίας και κατόπιν σε δεύτερη φάση στα παράλια από όπου οι επιβιώσαντες στάλθηκαν με πλοία στην Ελλάδα. Οι περισσότεροι Έλληνες ιστορικοί αποδέχονται την εκτίμηση που έκανε η κοινωνία των εθνών το 1926 ότι από τους κατεκτήμηση 2 εκατομμύρια Έλληνες της Μικράς Ασίας περίπου η μισή πέθανε την περίοδο 1914-1924. Ο αφανισμός των χριστιανικών κοινοτήτων, τονίζουν εμφαντικά στον επίλογό του στη συγγραφή του βιβλίου, ήταν το αποτέλεσμα σχεδιασμένης κυβερνητικής πολιτικής και της θέλησης των μουσουλμάνων κατοίκων της χώρας. Αυτό είναι το αναπόδραστο συμπέρασμα που προκύπτει από την ευρεία τεκμηρίωση αμερικανικών, βρετανικών, γαλλικών, γερμανικών και αυστρο-ουγγρικών πηγών, τις οποίες μελετήσαμε την τελευταία δεκαετία. Ολοκληρώνοντας τις διαπιστώσεις τους, οι Μπέιμ Ρόλες και τον Ρόλσεφ μας παραδείγουν. Προσεγγίσαμε αυτή τη μελέτη χωρίς καμιά πολιτική ατζέντα. Ελπίζουμε ότι η μελέτη φωτίζει το τι συνέβη στη Μικρά Ασία την περίοδο 1894-1924, ότι θα προκαλέσει συζητήσεις και θα οδηγήσει την Τουρκία στην επανεξέταση του παρελθόντος. Εάν υιοθετηθεί το σύμφωνα με τον Γκρέγκορι Στάντον, μελετητή του Ολοκαυτώματος των Εβραίων και της γενοκτονίας των Τούτσι στη Ρουάντα, σχήμα των 10 σταδίων ανάπτυξης της διαδικασίας της γενοκτονίας. Το τελευταίο, 10ο στάδιο που επιγράφεται άρνηση, συνιστά δίκτυ επέκτασης ή επανάληψης προς παγός. Το έγκλημα αφορά ουσιαστικά στην υπονόμευση της αξιοπρέπειας των θυμάτων. Οι δράστες της γενοκτονίας προσπαθούν να εξαφανίσουν τα ίδια των θυμάτων με μαζικούς τάφους. Καύση των κομμάτων και των άλλων τεκμηρίων, εκφοβισμό των μαρτύρων και απόπειρα ανασχολής, συσκότησης και παραπλάνησης των ερευνών. Οι δράστες αρνούνται τη διάπραξη των εγκλημάτων και συχνά κατηγορούν τα θύματα για ό,τι συνέβη. Η καλύτερη απάντηση στην άρνηση είναι η τιμωρία από εθνικό ή διεθνές δικαστήριο. Η αναγνώριση μιας γενοκτονίας θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και από εκτεταμένη ενημέρωση μέσω της μαζικής ενημέρωσης για τα γεγονότα της γενοκτονίας, τα βάση και τα θύματα που προκάλεσε, τα κίνητρα των δραστών της και την ανάγκη αποκατάστασης των θυμάτων της, τονίζει ο Στάντον. Πάντως, και στα πλαίσια του σταθμού της άρνησης, όσο και αν οι Τούρκοι ηγέτες αρνούνται να αποδεχθούν ότι οι πρόγονοι τους διέπραξαν γενοκτονία, τα τεκμήρια των σπαγών και της εκρίζωσης αλφαίων πολιτισμών δεν έσχυναν στις μνήμες των επιζώντων και στις ψυχές των απογόνων των θυμάτων. Όμως, έως τις δίκες και τις εκτελέσεις υπευθύνων για την γενοκτονία των Εβραίων, ο εμφανισμός πληθυσμών δεν τιμωρεί το με ποινές ανάλογες με το μέγεθος του εγκλήματος. Η καθυστερημένη αναγνώριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής της γενοκτονίας των Αρμενίων απέκτησε ιδιαίτερη σημασία. Ακριβώς επειδή για τόσα χρόνια οι φόβοι μήπως
φτυγούν οι Τούρκοι σύμμαχοι, οθούσαν και αυτή τη χώρα στην εθελοτυφλία και στην υποκρισία. Η κίνηση ήταν συμβολική αλλά και ουσιαστική. Η μνήμη είναι μοναδικό όπλο κατά της τυραννίας και της κτηνοδίας και είναι καιρός να συμπεριλάβει και την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων, του πόντου και της μικράς Ασίας. Μνήμη όμως δεν σημαίνει συναισθηματική απλώς εκτόνωση. Η οδύνη είναι ανεξάρτητη και αφόρητη, αλλά μόνη η οδύνη μένει πάντοτε άπλωση. Έχει νόημα να διασώσουμε τη μνήμη της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, αν η εγρήγορσή μας έχει έπρακτες συνέπειες που αιτιώνται για το μέλλον τον αυτοσεβασμό μας και τη συλλογική μας αξιοπρέπεια. Θρυνούμε για τη γενοκτονία, αλλά δεν υιοθετούμε το ρόλο του μυρολατρικού θύματος. Κάθε ετήσια σύναξη στη μνήμη του μικρασιατικού ολοκαυτώματος οφείλει να διαδηλώνει ανυποχώρητη αιμονή στην ελληνικότητα που σάρκωσε ο μικρασιατικός ελληνισμός. Ελληνικότητα, όχι συναισθηματική, ιδεολογική και ρητορική, όχι φθήνια δημαγωγίας και εθνικιστικής καπηλείας, αλλά αιμονή στην ταυτότητα πολιτισμού των Ελλήνων, στην διαχρονική ενότητα της ελληνικής γλώσσας, στην βεβαιότητα ότι το κατόρθωμα της δημοκρατίας είναι ανέφικτο χωρίς το έμπρακτο σέβας του ιερού. Δεν γίνεται δημοκρατία χωρίς παρθενώνα και εσωτερά. Την αχειροποίητη εικόνα της μνήμης διασώζει την μικρασιατική στέγη Κορίνθου. Και διασώζοντας την μνήμη, διαφυλάσσει γενικότερα την εθνική μνήμη και ταυτότητα. Γιατί εάν λησμονηθεί η μικρασιατική γενοκτονία και επιβληθεί η γενοκτονία της μνήμης, αυτή η γενοκτονία θα συμπεριλάβει σιγά σιγά και την ευρύτερη εθνική μνήμη. Παρουσιολογιότατε πρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου του Κορίνθου, κύριε Δήμαρχε, κύριε πρόσωποι των αρχών, κυρίες και κύριοι, το 1922 αποτελεί μία τομή χωρίς ιστορικό προηγούμενο. Την τραγική ολοκλήρωση τελώνει 4.000 χρόνων ιστορίας. Έλαβε τέλος μία διαδρομή, εξέλιπε οριστικά μία συγκεκριμένη μορφή του ελληνισμού, αν με αυτή τη λέξη ορίζουμε τον ιδιαίτερο ρόλο και την παρουσία των Ελλήνων ως διακριτού πολιτισμού, στη Μεσόγειο, το Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα, που με απόπειρες και παλίρες συνεχίστηκε 3.500-4.000 χρόνια. Στα 100 περίπου χρόνια που πέρασαν, Παλαιοελλαδίτες και Μακεδόνες, Πόντιοι και Κρητικοί, Αρβανίτες και Βλάχοι, Μικρασιάτες και Εφθαγησιώτες, γίναμε ένα, ελλαδικοί. Μένει να γίνουμε όλοι μαζί. Και μαζί μας οι Κύπροι, οι Βόρειοι, οι Πυρώνες, οι εκτός Ελλάδας Έλληνες και πάλι Έλληνες. Θα το μπορέσουμε να υπερβούμε τη σχιζοφρενική αντίφαση μεταξύ κοσμοπολιτισμού και πανεπιστημίου. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να ξαναβγούμε από την ιστορική μοναξιά που δημιούργησε η συγκυρία και τα λάθη. Το έργο που μας θέτει ιστορία δεν είναι βέβαια η λύπη. Δεν είναι η κατάληψη των εντός εισαγωγικών χαμένων πατρίτων όπως ισχυρίζονται οι ιστορικοί. Αλλά η αναβίωσή του σε μια εσωτερικότητα απαραίτητη για να ολοκληρώσουμε την υπέρβαση της διχοτόμησης αυτού του τραγικού υπόλοιπου που μας θα κατέβουν. Μόνο εάν εσωτερικεύσουμε στη σημερινή μας πραγματικότητα αυτή την Ελλάδα που μας λείπει, η οποία μας άνοιγε σε έναν ευρύτερο κόσμο, αν μετασυναντήσουμε το έθνος του ελληνισμού σε βάθος, σε επίπεδο πνευματικής και ηλικής αυτοδυναμίας και αυτονομίας, μόνο τότε θα έχουμε απαντήσει δημιουργικά στην πρόκληση της τομής και της απώλειας που σημαδότησε το 1922. Έτσι όπως τελείωνε το τραγούδι των προσφύγων, όπως της Παλαμάς,
γράφοντας. Η Ελλάδα μια, ακόμα χαίστηκε αμέτρητη μητέρα, μια των Ελλήνων και η ψυχή. Τύρανος, όταν η όλευρος καίει στους πιστού το σπίτι, τα ιακοντίσματα, του καίει τον ιερό ναό. Του μένει η πίστη, σαν εικόνα εντός του, αχειροποίητη στον ένα όρατο Θεό. Τέτοια η πατρίδα, Θεός και αυτή, απάνω από τα σπίτια, σε λογείς τόπους και δεσμούς και πάντα και πρωτού, απάνω από τα χώματα και από τα μελοθήκια, μια είναι η πατρίδα και παντού. Μια είναι η πατρίδα των αιμάτων και δραμάτων, το άστρο της ιστορίας το φωνικό, του τραγουδιού τροφή, χώρες, καρδιές, από παντού, μια ψυχή. Όπου θα καταδεθούν στεφάνια από τις αρχές.